Τι από όλα είσαι. Και του λέω του κόπανου, γιατί είναι κόπανος, ναι. Του λέω, μου λέει ότι αν έγινα εθνικιστής, μα του λέω εγώ γεννήθηκα εθνικιστής. Εγώ γεννήθηκα μέσα στο ελληνικό σχολείο, στην ελληνική εκκλησία και στον δρόμο. Σε αυτά τα τρία μέρη γεννήθηκα εγώ. Εγώ μεγάλωσα μέσα στον ελληνισμό. Κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που ανέφερε την άτυχη στιγμή, την δολοφονία αυτού του ανθρώπου. Ένα λεπτό. Ανέφερε το όνομα του Παύλου Φίσα, τον οποίο για μένα είναι λυπηρό που χρησιμοποιείται για πολιτικούς λόγους. Τα δύο παιδιά που σκοτωθήκανε στη Χρυσή Αυγή, ξέρεις εσύ το όνομά τους? Όχι. Γιατί? Εκτελεστήκανε. Στο Ηράκλειο. Με Καλάσνικοφ, ξέρεις το όνομά τους? Όχι. Γιατί? Ξέρεις γιατί? Γιατί όλη αυτή η προπαγάνδα που γίνεται, τον Παύλο το Φίσα, φυσικό το πράγμα αυτό είναι ότι πηγαίνει μέσα στο μυαλό σου. Φουντούλης Καπελώνης λέγονται αυτά τα δύο παλικάρια. Και αυτά τα παιδιά τα κλάψανε και αυτή μια μάνα. Και τώρα που θα πάω τώρα στα Ίμια. Θα πάω τώρα στην εκδήλωση για τα Ίμια. Εντάξει τώρα, έχει. Θα πάω τώρα στην εκδήλωση για να τιμήσω. Ποιοι την κάνουν την εκδήλωση? Η Χρυσή Αυγή. Θα πάω στην εκδήλωση. Απαγορεύεται? Όχι. Okay, ευχαριστώ.